Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε τις ερωτήσεις σας, τα ζητήματα, τα θέματα, ό,τι σας απασχολεί και μας ενημερώνετε στέλνοντας email στην διεύθυνση που τώρα εμφανίζεται στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο, ο οποίος μας γράφει «Ήμουν χριστιανός ορθόδοξος. Σας παρακολουθώ τελευταία προσεκτικά και ευχάριστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία, το πρώτον, δεύτερον το ευχέλαιο και τρίτον τον αγιασμό στα σπίτια ή στις εργασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου απαντήσετε. Ο Θεός σας είναι μαζί σας». Αμήν, αγαπητέ φίλε, ευχαριστούμε τον Θεό για το ερώτημα που έστειλες. Αναφέρεσαι σε πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στην ζωή του χριστιανού, όπως περιγράφονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Η πρώτη σου ερώτηση αναφέρεται στην Θεία Ευχαριστία ή αλλιώς στη Θεία Κοινωνία ή αλλιώς στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού ή αλλιώς στην κλάση του άρτου. Θα δούμε λοιπόν πρώτα-πρώτα τι είναι μέσα από τη Γραφή και μόνο μέσα από τη Γραφή, τι είναι η Θεία Ευχαριστία, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Για πρώτη φορά αναφέρεται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 53. Διαβάζω. «Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μεν και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλεν ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και όστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθανον. Όστις τρώγει τούτον τον άρτον, θέλει ζήσει εις τον αιώνα». Είναι λοιπόν μια αποκάλυψη που έφερε για πρώτη φορά στους ανθρώπους ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι το πάλε ελάλησε ο Θεός προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολύ τρόπος. Εν τες εσχάτες όμως ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού αυτού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων και δια του οποίου έκαμε και τους αιώνες. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, ο Θεός ο αληθινός, καθώς μας λέγει και ο Ιωάννης ο Απόστολος στο λόγο του, στο Ευαγγέλιο του, «Εν αρχή το λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό και πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε». Ο λόγος λοιπόν του Θεού έγινε σάρξ, ο Θεός ενσαρκώθηκε, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και εγεννήθη ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και είναι αυτός τον οποίον απέστειλε ο Πατήρ για να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, που κανένας άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τους ουρανούς, να διδάξει νέα διδαχή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς στους ανθρώπους και τρίτον να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του διαβόλου, δηλαδή ακόμη και τους δικαίους εχμαλωτισθέντας από το διάβολο. Ήλθε λοιπόν στη γη απεσταλμένος, αφού γεννήθηκε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, ώστε να αναστηθεί από τον Θεό για τη δικαίωσή μας.
Για πρώτη φορά ο άρτος και ο ίνος εμφανίζεται σαν προσφορά του ιερέως Μελχισεδέκ, που είναι ένα πρόσωπο δισερμήνευτο, όταν προσφέρει στον Αβραάμ άρτον και ίνον, όταν ο Αβραάμ επέστρεψε νικηφόρος από τον νικηφόρο αγώνα και πόλεμο που είχε με τα έθνη των Σοδόμων και των Γομόρων και γενικά με τα έθνη. Ο Μελχισεδέκ, λοιπόν, διαβάζω από τη Γένεση το κεφάλαιο 14 και εδάφιο 18. Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σελήμ, έφερε έξω άρτων και ίνων, ήτο δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησεν αυτόν τον Αβραάμ και είπεν: ευλογημένος ο Αβραάμ παρά του Θεού του υψίστου, ως της έκτισε τον ουρανό και τη γη, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως της παρέδοκε τους εχθρούς σου εις την χείραν σου. Και ο Αβραάμ έδωκε εις αυτόν τον δέκατο πάντων των υπαρχόντων του. Ειδικά για τον Μελχισεδέκ αναφέρει και ο Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους στο 7ο κεφάλαιο, λέγοντας: διότι αυτός ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του υψίστου, ως τη συνείδησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων και ευλόγησε αυτόν και πρόσφερε, όπως διαβάσαμε, άρτων και νίνων. Αυτός λοιπόν ο Μελχισεδέκ, ο οποίος πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης, απάτορα μήτορα γενεολόγητος, μη έχουν μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφιερωμένος στον Θεό, μένει ιερεύς πάντοτε. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει ότι είναι αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού. Καταρχάς λοιπόν στον Αβραάμ προσεφέρθη άρτος και ίνος, αργότερα όμως όταν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ήρθε επί της γης, τότε μίλησε για άρτων και ίνων. Ο άρτος είναι το σώμα του Χριστού που σχίστηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας. Ο ίνος είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε, που χύθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πάλι για τις αμαρτίες, αλλά και για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, για να συγχωρεθούν, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς τους ενόχους από πάσης αμαρτίας. Και έτσι λοιπόν έφερε στην ανθρωπότητα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ένα μέγα μυστήριο, την κλάση του άρτου, για την οποία λέγει ότι αληθώς σας λέγω, εάν εσείς δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, του Ιησού του Ναζωραίου, και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ακούν οι μαθητές για πρώτη φορά και δεν καταλαβαίνουν. Ακούν οι Φαρισαίοι και σκανδαλίζονται. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει, γιατί έτσι γράφεται το Ευαγγέλιο του, τα λόγια του Χριστού, τα οποία θα καταγραφούν, ώστε να αποτελέσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει όλους όσους τον πιστεύουν. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο. Όποιος τρώγει κατ' εξακολούθηση, όχι μια φορά, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ αυτόν που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, υπόσχομαι να τον αναστήσω την τελευταία μέρα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Και συνεχίζει. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου μένει και εγώ μέσα σε αυτόν. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια ενότητα που δημιουργεί ο Λόγος του Θεού, που όπως είπαμε είναι δύναμης Θεού,
μια ενότητα που δημιουργεί ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, σε αυτούς που με πίστη τρώγουν και πίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μια ενότητα μετά του Χριστού. Εγώ μένω μέσα τους και αυτοί μένουν μέσα μου. Καθώς με απέστειλε ο ζων πατήρ, ο ζωντανός Θεός με απέστειλε, γι' αυτό και εγώ ζω χάριν του Πατέρα. Αλλά και η ζωή μου είναι αφιερωμένη στον Πατέρα. Και όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, και αυτός θα ζει για μένα. Με απέστειλε ο Πατέρας ο ζωντανός, γι' αυτό και εγώ ζω χάριν και διά του Πατρός. Αλλά όπως εμέ απέστειλε ο Πατήρ, έτσι εγώ αποστέλω εσάς. Όποιος τρώγει λοιπόν το σώμα μου και το αίμα μου, και αυτός θα ζει για μένα. Η ζωή του θα είναι αφιερωμένη σε μένα και θα ζει χάριν εμού. Αυτός είναι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, το σώμα μου και το αίμα μου. Όχι καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και έζησαν τα χρόνια της ζωής τους, αλλά ύστερα πέθαναν. Όποιος τρώγει τούτον τον άρτον, που είναι το σώμα μου, θα ζήσει εις τους αιώνες των αιώνων. Άρα λοιπόν, στη Θεία Ευχαριστία τρώγομεν και πίνομεν το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έχουμε ζωή, ζωή αιώνιο. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα μας αναστήσει ο Ιησούς Χριστός την εσχάτη ημέρα, και έχουμε και την απόλυτη ενότητα με τον Ιησού Χριστόν, καθώς τρώγοντας και πίνοντας αξίως, όπως θα δούμε παρακάτω, τότε εμείς κατοικούμε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός κατοικεί μέσα σε μας. Είναι μέγα μυστήριο, μέγα θαύμα η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που όπως είπαμε τη δίδαξε καταρχάς στα χρόνια της διακονίας του στη γη ο Ιησούς Χριστός, και οι μαθητές δεν κατάλαβαν, γι' αυτό και είπαν οι μαθητές προς τον Κύριο, πολλοί εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπαν σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν ότι θα φάμε τη σάρκα σου και θα πιούμε το αίμα σου. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει, τούτο που ακούετε, τούτο που σας λέγω σας σκανδαλίζει. Μάθετε λοιπόν ότι εάν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου εναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρξ δεν ωφελεί. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Άρα λοιπόν εσείς μην στρέφετε την προσοχή σας σε λόγια ανθρώπινα, σε λογική ανθρώπινη, σε ερμηνείες ανθρώπινες, γιατί το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί, η σάρξ όμως δεν ωφελεί καθόλου. Πολύ αργότερα, στο τέλος της διακονίας του, ήλθε τώρα αυτά τα λόγια τα οποία είπε στην αρχή της διακονίας του να τα εξηγήσει με μεγάλη λεπτομέρεια, και διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κυρίως, γιατί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον έχει γραφτεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφού άλλωστε και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον είναι το Ευαγγέλιο όπου με εκτενέστερο τρόπο, με λεπτομερέστερο τρόπο περιγράφονται τα συμβάντα και τα γεγονότα της ζωής του Ιησού του Ναζωραίου, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του Ζώντος επί της γης. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 22 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. «Και όταν ήλθε η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζαν και οι 12 Απόστολοι μεταυτού.
και είπε προς αυτούς: «Πολλοί επεθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον άρτου, εξ αυτού, συγγνώμη, έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού». Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε: «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πίει εκ του γεννήματος της Αμπέλου, έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού». Εδώ αρχίζει λοιπόν ο Κύριος μας όχι μόνο να εξηγεί τι σημαίνει να φάγετε το σώμα και να πείτε το αίμα μου, αλλά να δημιουργεί μέσα από τις ίδιες του τις ενέργειες τη λειτουργία της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Πώς δηλαδή πρέπει να γίνεται? Όχι μόνο λοιπόν θα εξηγήσει τι είναι το να φάτε και να πιείτε το σώμα μου και το αίμα μου, αλλά θα τους αποκαλύψει, θα τους φανερώσει, θα τους διδάξει και πώς πρέπει αυτό να λαμβάνει χώρα. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος πολύ αργότερα, το 65 μετά Χριστό, όταν στέλνει την πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους, διαβάζω από το 11 κεφάλαιο και το 23 εδάφιο, ο οποίος γράφει: «Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς. Γιατί το Ευαγγέλιο μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δεν μου το έμαθε σάρκα και αίμα, άνθρωπος, αλλά κατά αποκαλύψεως, εξ αποκαλύψεως ο Χριστός μου το δίδαξε. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο μου δεν είναι ανθρώπινο, είναι θεϊκό, ο Ιησούς Χριστός μου το δίδαξε. Και μάλιστα παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα και σε εσάς», δηλαδή ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και περιγράφει αυτά τα οποία δεν έζησε, αλλά έζησαν οι 12 μαθητές του, Ιησού Χριστού, αλλά αν και δεν τα έζησε, ο Κύριος του αποκάλυψε ακριβώς τι έλαβε χώρα εκείνη την ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη τη λεγόμενη, την Πέμπτη το απόγευμα, πριν να τον συλλάβουνε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και να τον οδηγήσουν στη Σταύρωση. Άρα λοιπόν, και στα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, τα Ευαγγέλια περιγράφουν, ο Μάρκος καθ' υπαγόρευση του Πέτρου γράφτηκε το Ευαγγέλιο, άρα ο Πέτρος περιγράφει και ο Ματθαίος περιγράφει αυτά που έζησαν, ο Λουκάς περιγράφει αυτά που, όπως ο ίδιος λέει, ότι διερεύνησε πάντα εξ αρχής ακριβώς για να γράψει κατά σειράν τούτον, ώστε να γνωρίσουμε τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί το οποίων κατηχήθημεν. Ο Λουκάς τα έγραψε αφού το έψαξε από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και ο Απόστολος Παύλος έγραψε κατά αποκάλυψη Ιησού Χριστού αυτά που συνέβησαν εκείνη την μέρα της Μεγάλη Πέμπτη, την Πέμπτη πριν από το Πάσχα, όπου ο Κύριος και εξήγησε και δίδαξε, αλλά και αποκάλυψε τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνει η χώρα η Θεία Ευχαριστία. Διαβάζω λοιπόν και πάλι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον: «Όταν ήλθε η ώρα, κάθισαν στην τράπεζα και είπε ο Κύριος: Πολλοί επιθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω, διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού». Υπάρχει λοιπόν ένα Πάσχα που έλαβε χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου ο Κύριος θα φάγει το Πάσχα με τους μαθητάς του και προφητεύει, γνωρίζοντας ότι αύριο θα τον συλλάβουν, το βράδυ θα τον συλλάβουν, προφητεύει ότι δεν θα ξαναλάβει μέρος στο Πάσχα των Ισραηλιτών, αλλά ούτε και το πρώτο Πάσχα, σε άλλο Πάσχα, μαζί με τους μαθητάς του, άρα μόνο όταν αυτό το Πάσχα λάβει χώρα στη Βασιλεία του Θεού, εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι ξεκίνησε, αφού έλαβε το ποτήρι με το κρασί,
όχι άκρα των ίνων, αλλά ίνων αναμειγμένων με είδωρ, όπως δηλαδή είναι το σημερινό κρασί που πίνουμε. Γιατί τότε υπήρχε ο άκρατος, ο πυκτός ίνος που ήταν σχεδόν σαμούστος, τον οποίον και από την αρχαιότητα έτσι έπιναν, στον οποίον είχαν ένα κρατήρα και το έβαζαν νερό ώστε να φτάσει να έχει ινόπνευμα γύρω στο 10 με 15% πάντοτε σε όλη την ιστορία την ανθρώπινη. Πήρε λοιπόν το ποτήριο, το οποίο ήταν γεμάτο από το γέννημα της Αμπέλου, από ίνων, ευχαρίστησε το Θεό, εξού και θεία ευχαριστία, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό το ποτήρι, για αυτό το κρασί, και είπε στους μαθητάς, διαμοιράσατε. Και οι μαθητές διαμοίρασαν και κάθε ένας πήρε το δικό του το ποτήρι. Και ύστερα, λαβών των άρτων, ευχαριστή σας έκοψε και έδωσε εις αυτόν, εις αυτούς. Έπειτα πήρε τον άρτον, μπροστά του δηλαδή είχε ένα ποτήρι και ένα κομμάτι ψωμί. Άζυμο ψωμί, που σημαίνει μόνο νερό και αλεύρι, και αφού πήρε το ποτήρι, το μοίρασε, το μοιράσαν οι μαθητές, κάθε ένας το δικό του το ποτήρι να έχει, ύστερα ευχαρίστησε, πήρε τον άρτον, τον έκοψε με τα χέρια του και έδωκεν σε αυτούς λέγον και ερμηνεύοντας αυτά που τους είχε πει και διαβάσαμε πριν από λίγο. «Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνεται εις τη δική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον», μέχρι εδώ, «τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνεται εις τη δική μου ανάμνηση». Ο Απόστολος Παύλος κατά τον ίδιο τρόπο περιγράφει «και ευχαριστή σας, πιο μπροστά λίγο, και ότι ο Κύριος εν τη νυχτή καθήν παραδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε «λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάνετε εις την ανάμνησή μου». Άρα λοιπόν πήρε τον άρτον, το κόψε, το μοίρασε και τους είπε «λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον», λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, «το υπερημών κλώμενον», το για σας σχισμένο και δοσμένο από το Θεό, «και τούτο κάνετε εις την δική μου ανάμνηση». Συνεχίζω το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, αφού έλαβε και το ποτήριον, αφού έφαγαν τον άρτον, αφού εδείπνησαν, που κράταγαν στα χέρια τους, ο καθένας που τους είχε δοθεί πιο μπροστά, είπε «τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον». Ο Απόστολος Παύλος λέει το ίδιο, «ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε, λέγον τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου». Ο Ματθαίος λέει τα ίδια, απλώς να το διαβάσουμε λίγο, το Χριστό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εννοώ, λέγονται τα ίδια, διαβάζω. «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογή σας έκοψε και έδιδε στους μαθητάς και είπε «λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και αφού έφαγαν και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε εις αυτούς λέγον «πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών υπορπολών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτιών». Ίσως το εξηγεί λίγο περισσότερο λέγοντας «τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, τούτο κάμνετε εις ανάμνησή μου». Στη συνέχεια ο Κύριος μας προετοιμάστηκε και μίλησε στους μαθητάς για την αποχώρησή του, για τη σύλληψή του και για το θάνατό του. Αυτό λοιπόν είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και έτσι γίνεται. Ένα άλλο θέμα το οποίο, το οποίο σχολιάζεται από τους ανθρώπους του Θεού
είναι πότε γίνεται. Για το πότε γίνεται θα διαβάσουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου την πρώτη μέρα που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τον Πέτρο, την Πεντηκοστή ημέρα, αμέσως αφού ο Ιησούς Χριστός εξέχει την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου, το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, κηρύττει, στο τέλος τους προτρέπει να μετανοήσουν, να βαφτιστούν στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και λέει η Γραφή, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες τον λόγο, οι ακούοντες, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές. Και ήσαν προσκαρτερούντες εν τη διδαχή των Αποστόλων, πρώτον, αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας, εν τη κοινωνία με τα λύλων, οι αγάπες που λέγαμε τότε, που έτρωγαν μετά από τη λειτουργία όλοι μαζί, εν τη κλάση του άρτου, δηλαδή την Θεία Ευχαριστία, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, και εν τες προσευχές. Ιδιαιτέρως δε, αργότερα, διαβάζω στο 46 εδάφιο από το ίδιο κεφάλαιο το δεύτερο, και κάθε μέρα ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, στο Λόγο του Θεού, και κόπτοντες δεύτερον των άρτων κατοίκους, κάθε Κυριακή, θα το δούμε, στα σπίτια την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, και μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάς και επιλότητη, στην κοινωνία μεταλλήλων, μία φορά τη βδομάδα, δεν τρώγανε κάθε μέρα μαζί, δεν ήταν κοινόβιο, μία φορά τη βδομάδα στις λεγόμενες αγάπες που έχουν μείνει ακόμη σαν λέξη και σήμερα, και στις προσευχές δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάριν ενώπιον όλου του λαού. Εδώ φαίνεται και μία διαφοροποίηση που έλαβε χώρα από την αρχή. Οι Πράξεις έχουν γραφτεί γύρω στις 65 μετά Χριστό, όπου ενώ στην αρχή ο Πέτρος κήρυξε πρώτον διδαχή των Αποστόλων, ύστερα κοινωνία μεταλλήλων, ύστερα την κλάση του άρτου και τέλος τις προσευχές, όλη την Κυριακή ημέρα, στο 46 γίνεται μια αλλαγή στην σειρά. Πρώτον πάλι ο Λόγος του Θεού, δεύτερον κόπτονται στον άρτον κατοίκους, δεύτερον μετά το Λόγο του Θεού αμέσως μετά ήλθε, γι' αυτό και ονομάστηκε στην αρχή Κυριακός Δείπνος, δείπνος του Κυρίου, στη συνέχεια στην Εκκλησία και μάλιστα από το 65 περίπου μετά Χριστό, λίγο πριν, άλλαξε η σειρά και αμέσως μετά το κήρυγμα του Ευαγγελίου μπήκε η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στη συνέχεια ήλθαν η κοινωνία μεταλλήλων, οι αγάπες, και τέλος μετά τις αγάπες έμειναν όλοι μαζί στην προσευχή, και έτσι η Κυριακή ήταν η μέρα του Κυρίου, όπου όλοι μαζί ζούσαν οι χριστιανοί, είτε κατοίκους, είτε σε εκκλησίες, είτε οπουδήποτε συγκεντρώνονταν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Τώρα το πότε γίνεται. Στις Πράξεις των Αποστόλων και μάλιστα στο Κάπα κεφάλαιο λέγει η Γραφή, και εν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, εν την πρώτη των Σαββάτων, εν την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι δια την κλάση του άρτου. Είναι ένα σημείο που μας αναφέρει ότι η κοινωνία γινόταν την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, αλλά αυτό το διευκρινίζει πολύ καλύτερα ο Απόστολος Παύλος στο Ιώτα Α κεφάλαιο, πάλι κατά Αποκάλυψη Χριστού, στο 20 εδάφιο, διαβάζοντας, σημειωτέων ότι η προς Κορινθίους επιστολή έχει γραφτεί το 59 και ακόμη 56-57 κάπου εκεί μέχρι το 59, και ακόμη δεν έχει γίνει η αλλαγή να γίνεται πρώτα μετά την διδαχή των Αποστόλων η κλάση του άρτου, αλλά γινόταν μετά τη διδαχή των Αποστόλων ακόμη η κοινωνία μεταλλήλων. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ελέγχοντας τους αδελφούς στην Κόρινθο, ώστε λοιπόν όταν συνέρχεστε λοιπόν επί το αυτό διαναφάγετε το Κυριακόν δείπνον, είναι λοιπόν
ένα δείπνο, μια τελετή, μια λατρεία, πιο σωστά, που λάμβανε χώρα την ημέρα του Κυρίου. Και μάλιστα στην Αποκάλυψη ο Απόστολος Ιωάννης το εξηγεί ακόμη περισσότερο, λέγοντας στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, «Κατά την Κυριακήν ημέραν ήρθον εις έκστασιν πνευματικήν». Υπήρξε λοιπόν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η οποία ονομάστηκε ημέρα του Κυρίου, και εξού Κυριακή και εξού Κυριακός δείπνος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κυριακή ελάμβαναν μέρος, τουλάχιστον στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, κάθε Κυριακή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Διαβάζω λοιπόν στο 20 εδάφιο, «Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι δια να φάγετε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο αυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά και άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησίαν του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Τι να σας πω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ». Γιατί αμέσως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου είχαν κοινωνία μεταλλήλων, καθένας έφερνε το φαΐ του και μερικοί έτρωγαν ανάλογα αν ήταν πλούσιο ακριβό φαΐ, πλούσιο φαΐ, άλλοι που δεν είχαν δεν έτρωγαν και καθόλου. Και αυτό ήταν ένα σκάνδαλο μες στην Εκκλησία, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει. Άσε που όταν τρώγανε μεθάγανε κιόλας, πίνανε πολύ. Οπότε δεν υπήρχε ο απαιτούμενος σεβασμός στη λατρεία της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε αργότερα, το 65, βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί, έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, το τι είναι, το είπαμε, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εδώ υπάρχει μια διδασκαλία ότι λέγεται ότι είναι σύμβολο, ο άρτος συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι, γιατί όπως διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκάν και στο κατά Μάρκον, εκείνο το οποίο λέγει ο Χριστός είναι «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το σώμα μου». Και στο 27 εδάφιο, πάλι στο κεφάλαιο ΚΣΤ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λέγει ο Κύριος μας, «Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου». Άρα, αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέγει στο Ιώτα Αλφα κατά Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, στο 24 εδάφιο, «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον». Δεν είναι μόνο ότι τότε σχίστηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και τότε χύθηκε το αίμα του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά λέει ακόμη κάτι. Τούτο είναι το διδόμενον και το υπερημών κλώμενον. Δηλαδή συνεχίζει να δίδεται και συνεχίζει να σχίζεται. Και μάλιστα λέγει, «Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πείτε το ποτήριον τούτον, στην πραγματικότητα το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού». Δεν θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι είναι σύμβολο ο άρτος, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βέβαια, η Καθολική Εκκλησία ισχυρίζεται ότι γίνεται μετουσίωσης. Δηλαδή λαμβάνει χαρακτηριστικά, αλλάζει ουσία. Λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του σώματος και του αίματος του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Επίσης, δεν μεταβάλλεται, δεν μετατρέπεται, όπως λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά την άποψή μας, αλλά είναι, τούτο είναι, λέει η Γραφή, διαπίστεως το Λόγο του Θεού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν λέει τούτο γίνεται, ή μετουσιώνεται, ή μετατρέπεται, ή μεταβάλλεται, αλλά επειδή όλα διαπίστεως λαμβάνουν χώρα μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη λατρεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω, πιστεύουμε, επιλέξει αυτό που λέει η Γραφή. Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι. Ούτε σύμβολο, αλλά είναι το σώμα του Χριστού, ούτε γίνεται, ούτε μεταβάλλεται, ούτε μετατρέπεται, ούτε μετουσιώνεται. Τούτο είναι το σώμα του Χριστού, τούτο είναι το αίμα
του Ιησού Χριστού, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενον, το οποίο συνεχίζει να χύνεται. Τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση και τούτο κάνοντες καταγγέλλεται τον θάνατο του Κυρίου ότι αδίκως απέθανε, δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος μέχρι τέλους, υπήρξε αναμάρτητος. Είναι γραμμένο βέβαια ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Άρα λοιπόν θανατώθηκε, αλλά όχι για τις αμαρτίες του, γιατί υπήρξε αναμάρτητος, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες, που είμαστε αμαρτωλοί, ώστε όποιος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού να σώζεται, να αγιάζεται και να καθαρίζεται με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τέλος, στο πώς γίνεται, το περιγράψαμε, δεν γίνεται κατά τη γνώμη μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με Άγιον Δισκοπότηρον, αλλά γίνεται με τάξη, πρώτα ο άρτος, ύστερα ο ίνος, αλλά ούτε και με όστια, αλλά γίνεται με τάξη, ευσχημόνος και κατά τάξη και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πρώτον των άρτων, και αφού εδείπνησαν, τους εδόθηκε ο ίνος. Και ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ποιος λαμβάνει μέρος στη λατρεία της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όποιος θέλει. Η απάντηση είναι όχι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο Ι26 εδάφιο, διότι ο σάκης αν τρώγεται, συγγνώμη, στο 28 εδάφιο, ας δοκιμάζει δε, μάλλον να το διαβάσω από το 26, διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι σε λεύσεως αυτού. Και στο 27, ώστε τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θα είναι, θέλει είστε, του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Άρα λοιπόν, το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν πρέπει να το πάρει ο άνθρωπος αναξίως, αν δεν είναι άξιος, δηλαδή αν δεν έχει μετανοήσει, αν δεν έχει βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, εάν δεν μένει σε μόνιμη αμαρτία, αν όλες τους τις αμαρτίες λίγο πριν λάβει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή όπως θεωρούμε εμείς και όχι μια φορά το μήνα ή μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε Κυριακή, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να στερήσει, με ποια εξουσία θα μπορούσε να στερήσει αυτή τη μεγάλη ευλογία. Η Εκκλησία να μην φάει σώμα και να μην πιει το αίμα του Χριστού που της χαρίζει ζωή αιώνιων. Και τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, Χριστός μένει μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Αλλά πρέπει αξίως για να είναι προς ευλογία. Γιατί αν αναξίως λάβει μέρος κάποιος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τότε είναι προς καταδίκη, προς κατάκριση. Πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 28 εδάφιο. Ας δοκιμάζει δε τον εαυτό του άνθρωπος και έτσι ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι όποιος τρώγει και πίνει αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Καταδίκει, καταδικάζει τον εαυτό του. Όποιος δεν εξετάζει τον εαυτό του για να δει αν μπορεί να πιει αξίως και προς ευλογία την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και στο 30 εδάφιο λέγει, δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν θέλομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, θέλοντας να βεβαιώσει τον άνθρωπο ότι στο να φάγει το σώμα του Χριστού και να πει το αίμα του Χριστού είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται αγιασμός και καθαρότητα, που έρχεται με μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή προς το Θεό.
εξομολογούμενος και παρετών, παρέτηση της αμαρτίας του για να ελεηθεί. Πρέπει λοιπόν να είναι ο άνθρωπος και μετανοημένος και βαφτισμένος εν ύδατι στο όνομα του Χριστού και αν είναι δυνατόν βαφτισμένος εν πνεύματι Αγίου και Πυρή κατά την υπόσχεση του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και αγωνιζόμενος τον καλό αγώνα, προσέχοντας να έχει ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο αγιασμό κανένας άνθρωπος δεν μπορέσει να εισέλθει στον ουρανό. Διαφορετικά, ο Θεός επιτρέπει κρίση, αρρώστιες, αλλά και θανάτους, γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να κριθεί μετά του κόσμου, γι' αυτό παιδεύεται, κρίνεται από τον Κύριο, ώστε έστω και με αυτόν τον τρόπο να μετανοήσει, να επιστρέψει, να εξομολογηθεί στον Κύριο τις αμαρτίες του, να φύγουν, να καθαριστεί με το αίμα του Χριστού για να παίρνει αξίως κοινωνία, μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτά λοιπόν σχετικά με την ερώτησή σου, αγαπητέ φίλε, περί της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα για τις άλλες δύο ερωτήσεις σου, περί του Ευχελαίου δεύτερον και περί του Αγιασμού τρίτον στα σπίτια ή στις εργασίες, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα πούμε με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από τα βάθη της ψυχής μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.